Μέσα στα προβλεπόμενα χρόνο διαγράμματα θα ολοκληρωθεί η Εθνική Οδός Τρικάλων Λάρισας, ένας δρόμος Καρμανιόλα, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρήστου Μιχαλάκη. Και οι τρεις δημοπρασίες έχουν βγει στον αέρα, έχουν προχωρήσει, προχωράνε και θα μπει και ο τρίτος εργολάβος στους ανισόπεδους κόμβους. Βλέπουμε, υπάρχει μια πολύ καλή κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα εργοτάξια και τα δύο. Το ένα εργοτάξιο που υπάρχει από το Μεγαλοχώρι μέχρι τη Δακάρ και από τη Δακάρ μέχρι τη σύνδεση με το Ζάρκο. Βλέπετε ότι υπάρχουν και οι δύο εργολαβίες, προχωράνε καλά. Όπως επεσήμανε ο κ. Μιχαλάκης, έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των εργασιών στον πολύπαθο αυτό δρόμο και, όπως είπε, χρειαζόμαστε και πρέπει να γίνει με ποιότητα κατασκευής και κυρίως να γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Υπάρχουν γρήγορες διαδικασίες και βλέπουμε ότι προσπαθούμε όλες οι υπηρεσίες, πέρα από την πολιτική ηγεσία, όλες οι υπηρεσίες από κάτω να δώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερο το δρόμο αυτόν στην κυκλοφορία για την ασφάλεια των πολιτών.